Καλό σου μεσημέρι. Συγχαρητήρια. Έχουμε τον νικητή λοιπόν δίπλα μας, Χριστίνα, και είναι ολόκληρος δικός σας. Γεια σας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη. Bye bye, how are you? Είμαστε πολύ καλά, εσείς? Είχα ένα φίλο στην Κρήτη που έλεγε bye bye, how are you? Νόμιζα ότι το bye bye σημαίνει και το καλωσόρισμα. Ναι, και όταν έρχεσαι και όταν φεύγεις, bye bye είναι. Και όταν έρχεσαι και όταν φεύγεις, bye bye. Και ένας άλλος, του λέγανε οι Γαλλίδες μερσί και έλεγε αυτός μποκού. Παρακαλώ. Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί πίνανε τσίπουρα, Χριστίνα, στο στούντιο Κάπα. Όχι τσίπουρα. Τι? Ρακές από τη Σιτία. Στις 3 ελιές έπρεπε να τις πίνανε τις ρακές. Αυτό ήθελα να πω, ακριβώς. Ποιο στούντιο Κάπα. Παιδιά, έγινε χθες εδώ, ποιες 3 ελιές, εδώ γίναμε 13 ελιές. Δηλαδή, ήμασταν από 13 χωριά γίνατε κάποια στιγμή, αλήθεια άτομα. Ήμασταν γύρω στα 25 άτομα. Κάτω στο πλατό, ναι, στα καμαρίνια δηλαδή, και έγινε... Ήτανε και Μπεκατόρου και Ζαχαράτος και όχι, Γαγκάκη, όχι, φύγανε. Όχι, φύγανε τα παιδιά, εντάξει, κουρασμένοι. Εγώ σαν νικητής... όχι, δεν ήτανε, μη με στείλετε προς τα εκεί τώρα. Λοιπόν, είχα φέρει εγώ ένα πεντόκιλο ρακί, Προμελετημένα ήταν το από το σπίτι, λόγω του ότι έκανα το... όχι, έκανα το ψαραντώνι και επειδή τα παιδιά που παίξανε σε μένα είναι μουσική κριτική, κανονική. Θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα πάρτι. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως νίκης. Και έκατσε και η Νίκη και κάτσαμε με το Λευτέρη και το Μανώλη με λαούτο και λίρα και έγινε πανικός. Τι έγινε με την Μαγκύρα, έγινε κάποια στιγμή που σου έκανε χιούμορ εκεί η Μπέτη και λίγο στεναχωρέθηκες εσύ ή τα ακούσαμε εμείς λάθος από το σπίτι? Εντάξει, τώρα θέλω να πούμε μόνο ωραία πράγματα. Η Μπέτη είναι πολύ αυθόρμητη και έκανε ένα σχολείο, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Στεναχωρέθηκες εσύ, γιατί όλα... Μπέτη μάθαμε ότι στεναχωρέθηκε μετά. Ναι, όλα λήξαν... Και τέτοια στα καμαρίνια, αλλά ξέρω Μπέτη, ότι είναι καλή. Την Μπέτη, κάτσε τώρα. Ναι. Ωραία, πες, να πεις εσύ. Εσύ, εγώ ρωτάω. Εγώ την Μπέτη την υπεραγαπώ, το έχω δηλώσει και κατ' ιδία της το έχω πει και το διατυμπανίζω. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχα γυναίκα, πάρα πολύ δυνατή φωνή. Είναι σε θέση να σπάσει κρύσταλλο η Μπέτη, να ξέρεις. Έχει τέτοιες αρμονικές φωνή της που είναι σε θέση να σπάσει κρύσταλλο. Αυτό που όταν λύγει κάτι ωραία δεν χρειάζεται να το αναπαράξει κανείς. Είμαστε μέσα στη γλύκα με την Μπέτη, πραγματικά μέσα στη γλύκα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν αστείο δηλαδή, αυτό. Ήταν αστείο της Μπέτη εκείνη την ώρα που έκανε το σχόλιο, γιατί και εσύ είμαστε δεν το άφησες να πέσει κάτω. Λέω, νομίζω ότι ναι. Εντάξει, δεν το άφησες να πέσει κάτω, είπες, γύρισες και τσαπάτη και είπες αυτό ήταν άστοχο. Εγώ ήμουνα και ψαραντώνης, είμαι και κριτικός Αβιδάκης και είμαι λίγο... Ήταν και η ένταση του τελικού, κάτι τα λόγια του παπά, καταλαβαίνεις. Φιλοπόλεμος. Ανάβει εύκολα, Χριστίνα, είναι έφλεκτο υλικό. Είμαι, ναι. Μην ακουμπάτε. Ξεκινώ από αυτό που είπε η... Σαν τις ρακές, του λέει ο αρχισυντάκτης. Η κυρία Γκαγκάκη είπε ότι στην πρώτη σύσκεψη σκέφτηκε για σένα, και ήταν και πολύ ειλικρινές αυτό που είπε, ότι είσαι λίγο άκαμπτος. Και ότι βρε παιδί μου, τι θα κάνει αυτό το παιδί στην πορεία και πώς θα γίνει να χαλαρώσει. Εσύ νομίζω ότι το ευχαριστήθηκες, νίκησες κιόλας το παιχνίδι, διέψευσες την κυρία Γκαγκάκη. Θεαματική ευληγησία. Κοίταξε να δεις. Να πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορεί να είσαι ο Λευτέρης να είναι ο Γιάννης, ο Γιάννης να είναι ο Κώστας να είναι ο Γιάννης, ο Γιάννης να γίνει Λευτέρης, ο Παντελής να γίνει Λευτέρης, ο Παντελής να γίνει Βόσου, η Βόσου να γίνει Μαγκύρα. Δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Έχουμε ένα ζήτημα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, Χριστίνα. Έχουμε ένα ζήτημα. Το σώσαμε και αυτό, εντάξει. Okay. Έληξε η κρίση. Πάυση συναγερμό. Λοιπόν, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Εμένα η δικιά μου προσωπικότητα δεν είναι προσωπικότητα της κολοτούμπας ή πώς να το πω. Λέμε, ξελέμε, είπα. Όχι, τέτοια κολοτούμπα. Κολοτούμπα για να πάρω νούμερα. Εγώ έκανα το Γιάννη, ενσάρκωσα τον εαυτό μου και νομίζω εν τέλει ότι μου βγήκε σε καλό. Δηλαδή έκανα το Γιάννη Σαββιδάκη. Όπως με ξέρει ο κόσμος τόσα χρόνια από τα σύρια, αλλά από το τραγούδι μου, ποτέ δεν ήμουνα, πιστεύω, στήρος ή αποστηρωμένος. Πάντα νομίζω είχα και χιούμορ και πνεύμα και αυτό το έβγαλα με τον τρόπο μου. Η Κατερίνα κατάλαβε ότι έχω ένα δικό μου τρόπο και αυτόν πρέπει να στηρίξω. Δηλαδή άλλοι, ναι, δηλαδή άλλοι έκαναν κολοτούμπες για τα νούμερα. Λέω, άλλοι έκαναν κολοτούμπες για τα νούμερα. Εγώ σαν Γιάννης, ναι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, συγχωρείτε. Λέω, αν διαπίσω κάτι τέτοιο... Δεν το είπα. Α, ναι.
Ναι, αλλά την άλλη όμως, παιδιά, συγγνώμη. Ένα λεπτάκι, γιατί είσαι, μάλλον είσαι τιμοπόλεμος από χθες το βράδυ, καταλαβαίνω. Η Νάνση στην παρατήρηση αυτή, συμφωνώ με την Νάνση στην παρατήρηση, γιατί έτσι όπως τοποθετήθηκε η πρόταση, όπως χτίστηκε η πρόταση, ήταν σαν να λες ότι εγώ αυτός είμαι, είχα πάντα χιούμορ, δεν το είχα δείξει και έκτισα τους χαρακτήρες στο πλαίσιο στο όριο αυτό. Είπα κάτι άλλο. Η λέξη... Ναι. Εγώ έκανα λοιπόν τον Γιάννη, ο Κώστας έκανε τον Κώστα, ο Λευτέρης τον Λευτέρη, ο Παντελής τον Παντελή, η Μαγκύρα τη Μαγκύρα. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να γίνω δόξας. Έτσι. Ο δόξας έκανε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ χιουμοριστικό και ένα υπερταλαντούχο άτομο όπως ο Κώστας προσέγγισε το θέμα έτσι. Ο Κώστας, ο δόξας, στην αρχή της, στην πρώτη συνάντηση με την Γκαγκάκη, ήταν σε μία αγωνία και δεν άνοιξε το στόμα του να πει ούτε α. Δηλαδή, αν φοβήθηκε η Γκαγκάκη για μένα, για το δόξα τρομοκρατήθηκε. Τρομοκρατήθηκε με το δόξα η Κατερίνα. Παναγία μου, λέει, τι casting είναι αυτό, θα πέσουμε στο 0,5%. Ναι. Και όμως, τα σιγανά ποταμάκια, εσείς τα φοβάστε, κυρία Λαμπύρη? Πολύ. Εγώ τα φοβάμαι πάρα πολύ. Τα τρέμω. Μπράβο. Άρα, νομίζω κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα όσον αφορά το τι κάνει ο καθένας για να πάρει νούμερα. Είχαμε κανένα σιγανό ποταμάκι. Είχαμε εμένα. Ήταν σιγανό ποταμάκι. Και απειθώθηκε. Άλλο σιγανό ποταμάκι. Όχι, ποτάμι που έτρεχε και δεν σταματούσε ποτέ ήταν ο Ζαχαράτος. Και δεν το λέω εγώ, το είπε ο κύριος Σαββιδάκης το πρωί. Είπε ότι ένα ποτάμι, όπως είναι ο τάγκης Ζαχαράτος, δεν μπορεί να του βάλεις φράγμα. Γιατί και το φράγμα λέει κάποιες φορές. Μισό λεπτό. Γιατί και το φράγμα λέει σπάει το όριο. Να σας πω κάτι. Ξέφυγε ο Ζαχαράτος κάποια στιγμή, γιατί όλα καλά, όλα ωραία. Δεν είπα σπάει το όριο. Είπα δεν μπορείς να φράξεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τόσο μεγάλη και δυνατή προσωπικότητα η οποία πρέπει να εκτονωθεί. Δεν μπορεί να το σταματήσει τον Τάκη. Εγώ δεν θα το σταματούσα, δηλαδή. Ναι, βρε Γιάννη μου, αλλά εχθές όταν άδειασε το παιχνίδι λέγοντας ότι δεν πέρασε καλά εσένα, δηλαδή ήρθε σε ένα κανάλι, δούλεψε, πήρε τα χρήματα όπως δούλεψε, σωστά τα πήρε ο άνθρωπος και είπε στο τέλος ότι δεν πέρασε καλά. Καταρχήν εσείς που το ζούσατε, εσείς γιατί μπορεί να μην πέρασε καλά ο Τάκης και να έχει τέτοιο παράδοση? Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Μήπως τον επηρέασε και όλη αυτή η ιστορία που έχει προκύψει με την κυρία? Είμαι κριτικός, αλλά δεν είμαι μάντης. Μήπως προέκυψε όλη αυτή η στεναχώρια από την κόντρα που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Βόσου? Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι λίγο περίεργο. Καλά, τι κόντρα, εγώ δεν τα έχω δει, παιδιά, γιατί δεν βλέπω εκπομπές. Ωραία, επειδή δεν μισό λεπτό, Έλενα, ο κόσμος που μας είδε όταν έπαιξε το ντουέτο της κυρίας Μαγκύρα με την κυρία Βόσου, ο Τάκης Ζαχαράτος, είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν απέθυνε καθόλου το λόγο στην κυρία Βόσου. Και αυτό τουλάχιστον και ως κριτικός και ως κύριος Αβιδάκης και ως κύριος τέλος πάντων, οφείλεται να πούμε ότι δεν ήταν πρέπον για μια κυρία να μην της απευθύνει το λόγο και μάλιστα ότι τη βλέπει καθημερινά μπροστά του 13 εβδομάδες. Εγώ αυτό θέλω να κρίνω. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Ζαχαράτος ή ο Μπέζας ή ο τέτοιο. Δεν είναι πρέπον. Ακούστε. Εάν έγινε αυτό. Επειδή εγώ ήμουνα μέσα και ετοιμαζόμουν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το άκουσα και από αλλού, κύριε Μπέζα, δεν σας αμφισβητώ. Επειδή ετοιμαζόμουν, ήταν πολύ δύσκολη η δικιά μου η μεταμφίεση. Πάρα πολύ δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, εάν συνέβη αυτό, έχετε δίκιο ότι δεν είναι πρέπον. Δεν ήταν πρέπον. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Άνθρωποι είμαστε, παιδιά. Εντάξει, αυτό. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί λίγο να είναι μεταμφιεμένο όμως. Ένας συμμετέχοντας μπορεί να κάνει κριτική στην κριτική επιτροπή και να πει ότι οι δύο κριτές έχουν επιχειρήματα ενώ οι άλλοι δύο λένε ό,τι θέλουν. Γιατί δεν μπορεί, τι είναι... Ευνοχισμένος. Μαριονέτα. Όχι, ακριβώς, έχει λογοτομή, δηλαδή τον έχουν κάνει αβουλό, δεν κατάλαβα. Τι είναι ο συμμετέχοντας? Εσείς θα μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Εάν με ενοχλούσε πάρα πολύ, σας λέω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά γιατί να το κάνεις. Αυτό το κάνεις στο τέλος και η Σοφία αν επικράθηκε, δεν επικράθηκε από μία φορά. Mm. Πιστεύω. Ναι, ναι. Επικράθηκε από περισσότερες από τις δύο. Από τρεις, το σύνολο. Εγώ επικράθηκα μία φορά. Εγώ επικράθηκα μία φορά, δύο. Δηλαδή δεν το. Δεν διηλίζεις τον κόνοπα με μία και δύο φορές, με καταλαβαίνετε, παιδιά. Ναι, ήταν λίγο κατά εξακολούθηση. Η ιστορία αυτή θα έλεγα. Επειδή μιλάτε όλοι μαζί, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα. Έχετε δίκιο. Είναι καθυστέρηση, μάλλον. Και... Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος λοιπόν απευθύνεται σε έναν καλλιτέχνη και μιλάει και λέει ότι ο άνθρωπος που βγαίνει σε εκπομπές και κάνει ένα παράπονο έχει καραβοτσακισμένη καριέρα. Πολλές φορές και εμείς σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα. Καραβοτσακισμένη καριέρα.
Είναι κατεστραμμένο ουσιαστικά και πάει σε ένα παιχνίδι. Καραβοτσακισμένη καριέρα. Να μην είπε στα δύο παιδιά, είπε στη Σοφία την Κουρτίδου και στον Άρη τον Πλασκασοβίτη, να μην κάνουν καραβοτσακισμένε καριέρε στα μεσημεριανά. Επειδή η κυρία Βόσο βγαίνει στα μεσημεριανά και κάνει παράπονα. Δεν τα άκουσα αυτά. Δεν... Γιατί να μην πούμε για μένα που βγήκα πρώτο και να λέμε για τα παιδιά τα. Μα γιατί και εσεί έχετε βγει στα μεσημεριανά και έχετε πει. Δεν θέλω να πάρω τη δημοσιότητα. Όχι, δεν είναι θέμα δημοσιότητα. Δεν θέλω να πάρω τη δημοσιότητα. Είναι ακούστε θέμα με, βγάλατε εδώ αρχή. Στον αέρα και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και για το ότι ακούραστα έρχεστε και με ψάχνετε να, και είδατε ότι και εγώ πάντα α, δέχομαι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Να... Γιάννη μου, δεν όχι, έχω δεν το θέλω το ευχαριστώ, είναι η δουλειά μας. Όχι, Χριστίνα, δεν σε ξέρω έτσι. Πάρα πολλά χρόνια. Γιάννη μου, το ξέρω, αλλά δεν είναι η δουλειά σου. Είναι η καλή σου διάθεση και είσαι ένας άνθρωπος που συνεργάζεσαι. Ταινία. Γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τώρα που συμβαίνει, πάμε να κυτρινίσουμε, συγγνώμη για τη λέξη σε εισαγωγικά, πάμε να βγάλουμε μία είδηση που αφορά άλλου τύπου συνεντεύξεις από έναν άνθρωπο που πήρε χθες με ένα τρομερό καλλιτέχνη παραδοσιακό. Το Ψαραντώνη και δεν λέμε τίποτα για τον Ψαραντώνη. Δηλαδή, δεν έπρεπε να με ρωτήσετε πώς επέλεξε τον Ψαραντώνη, τι έγινε με τον Ψαραντώνη. Έχουμε κάνει 20 λεπτά συνέντευξη. Ναι. Το ένα λεπτό αφορούσε τη νίκη του Ψαραντώνη και τα υπόλοιπα αφορούν τους υπόλοιπους άλλους. Όχι, το βλέπετε σωστό εσείς αυτό για μένα. Αυτό είναι ένα σύνολο παιχνίδι. Είναι ένα σύνολο, έτσι. Συζητάμε λοιπόν με τον ναι, πρωταγωνιστή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ας μην μιλήσουμε για μένα. Ας μην μιλήσουμε για μένα. Ας μιλήσουμε για την παράδοση την ελληνική. Δεν θέλω να μιλήσουμε για μένα. Ακούστε με. Ωραία. Καταλαβαίνω απολύτως τι λες, Γιάννη μου. Πείτε μου κάτι πιο επικοδομητικό, ναι. Καταλαβαίνω απολύτως τι λες. Ωστόσο, έχουμε εδώ τον νικητή, τον άνθρωπο που βίωσε επί σειρά εβδομάδων όλους τους ανθρώπους από κοντά. 13. Και ζητάμε να μάθουμε μία πληροφορία παραπάνω για αυτά που εισπράττουμε εμείς ως τηλεθεατές, έτσι ώστε να μην υπάρχει. Ως τηλεθεατές το κάνουν. Γιατί ξέρεις, αυτό που είδαμε εμείς χθες, το είδαν όλοι. Και βλέπουν, ας πούμε, έναν Γιάννη Σαββιδάκη να δίνει. Πρόσεξε να δεις τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ο Γιάννης ο Σαββιδάκης επί 13 εβδομάδες έδινε τον καλύτερό του εαυτό. Κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε. Χτες επέλεξε να κάνει μια εξαιρετικά δύσκολη ενσάρκωση τον Ψαραντώνη. Επικίνδυνη, θα μπορούσε να χρεωθεί όλο αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά επισκιάζεται λοιπόν και η δική σου η προσπάθεια. Και η προσπάθεια του Κώστα Δόξα που ήταν συγκλονιστικός. Και η προσπάθεια του Καναράκη από τι? Από την αγωνία κάποιων άλλων να φανούν περισσότερα και να καπελώσουν το παιχνίδι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό και συζητάμε. Του Λευτέρη Ελευθερίου. Και το Λευτέρη. Φυσικά όλοι και οι τέσσερις ήσασταν εκπληκτικοί. Ολονών μας και των υπολείπων έξι. Ολονών μας. Όλοι. Αυτό που λέτε είναι. Μα όλοι είναι συμμετέχοντες ήσασταν εξαιρετικοί. Περάσαμε μαζί σας πάρα πολύ όμορφα. Και βρίσκονται τώρα κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τις δηλώσεις που κάνουν προσβάλλοντας κόσμο και επισκιάζουν το παιχνίδι και τη δική σου νίκη. Γιατί δεν το βλέπεις από αυτή την πλευρά. Εγώ δηλαδή μέσα μου θα ήμουν πολύ θυμωμένη, Γιάννη. Γιατί δεν αν έχεις κάτι τι να πεις, αν έχεις, ξέρεις τι, επειδή ξαφνικά βρισκόμαστε εμείς να είμαστε υπόλογοι μιας κατάστασης, ενώ δεν είναι έτσι. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τι λες. Να μιλήσουμε για τον Ψαραντώνη είναι πραγματικά, πώς θα επέλεξες αυτό. Να σας το κάνω με... Αλλά όταν κάποιος θέλει να κάνει. Να πω. Όταν θέλει κάποιος να κάνει το παράπονό του, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνουν. Έτσι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον αέρα της εκπομπής. Που βρίσκεται για άλλο λόγο εκεί για να το κάνει, κάτι θέλει να κερδίσει και εκείνος. Και κλείνω την παρένθεση. Και πάμε τώρα στο Γιάννη. Γιατί επέλεξε τον Ψαραντώνη, Γιάννη μου? Τώρα μιλάω εγώ σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, Γιάννη, σίγουρα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, όσον αφορά το προηγούμενο, μια τηλεοπτική ζεύξη όπως αυτή που έχουμε τώρα εμείς. Έχει ένα χρόνο, ας πούμε, τέσσερα. Έχει τέσσερα κομμάτια, ας πούμε. Πες ότι είναι 20 λεπτά. Πρέπει να, τα τέσσερα κομμάτια αυτά, τα τέσσερα δεκάλεπτα, αν θέλετε, να είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Δηλαδή, τα θέματα, αν μπορούσαμε να έχουμε τέσσερα θέματα, να είναι ισοδύναμα. Δηλαδή, να πω εγώ για μένα, να πω για τον Τάκη, να πω για τους συμπαίκτες μου, να πω για την Επιτροπή, να πω για τον Αντένα, να πω για. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι το ένα τεσσαρακοστό η δικιά μου η δουλειά. Και τα 39-40 να είναι η δουλειά των άλλων. Ωραία, αυτό έχει να κάνει με τη αυτό διαχείριση χρόνου. Λοιπόν. Έχει να κάνει με τη διαχείριση χρόνου από τη συνεχίζω. Δική μας πλευρά. Ναι, μα... Και έχεις όλο το χρόνο σωστά. Δικό σου. Ακούστε μην ανησυχείς λοιπόν. Καθόλου. Εδώ είμαστε για ωραία, σένα. Ωραία, πάμε μπάλα. Για πάμε σένα μπάλα. Είμαστε. Ψαραντώνης.
Καραντώνης. Εγώ επέλεξα λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντιεμπορικός κατά τα τελευταία ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, παρότι είναι πολύ γνωστός στην Ευρώπη και έχει βραβευτεί πάρα πολύ. Και επέλεξα αυτό το βήμα που έχω, το προσωρινό, μέσω της εκπομπής, να δείξω στους Έλληνες που πρέπει να τονώσουμε λίγο την υπερηφάνεια μας. Σωστά. Να κάνω έναν άνθρωπο τέτοιου είδους, ένα καλλιτέχνη τέτοιο. Mm-hmm. Δεν μπορώ, επειδή είμαι από την Κρήτη, ήταν μονόδρομος να επιλέξω, αν επέλεγα από την παράδοση, ήταν μονόδρομος να επιλέξω ένα κριτικό. Διάλεξα αυτό, πιστεύω να μην προσέβαλα με τον τρόπο μου. Επικίνδυνη επιλογή. Τον Αντώνη. Κοίτα, ο Αντώνης έχει πολύ, πολύ δυνατό χιούμορ και μίλησε πιστεύω... Με τον... Όχι. Και πιστεύω ότι το είδε πολύ θετικά. Θα μάθω, γιατί μου είπαν ότι και αυτός ενδιαφέρθηκε. Μα ήσουν εκπληκτικός. Απλώς ήταν επικίνδυνη επιλογή, ξέρεις, για το πώς θα αποτυπωνόταν στον αέρα και κατά πόσο θα ταυτιζόταν και ο κόσμος για να ψηφίσει. Ήταν επιλογή με ρίσκο, δεν ήταν σιγουράκι. Ένας ηλικιωμένος καθιστός, ακριβώς, με μια λύρα, ακριβώς, με ένα γκρι που κάμισο και με μουσια. Δηλαδή ένα αγρίμι. Τώρα τι να πει το αγρίμι. Που οι νεότεροι μπορεί να μην τον γνώριζαν και καθόλου, έτσι. Εντάξει, όχι. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί τον ξέρουν. Εντάξει, και πολλοί εμείς δεν τον ξέρουμε. Δεν είναι ενώ όπως η νεότερη γενιά των παιδιών, ίσως. Ναι. Ναι. Συμφωνώ. Αυτό και με επιβράβευσε η επιλογή μου και ακριβώς. Ευχαριστώ και τους Έλληνες που το είδαν αυτό. Ναι. Σε επιβράβευσε. Νομίζω ότι ο κόσμος αγκάλιασε με το παραπάνω, Γιάννη μου. Γιατί βέβαια η νίκη σου η χθεσινή. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, δεν είχε να κάνει. Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Η νίκη δεν είχε να κάνει μόνο με τη χθεσινή σου εμφάνιση που ήταν συγκλονιστική. Ναι, ναι. Ήταν μια συνολική αγάπη και μια μεγάλη αγκαλιά του κόσμου σε όλο αυτό το διάστημα. Που δούλεψες αθόρυβα, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα όριο. Ποτέ η κριτική δεν είχε να κάνει με το αν είχες ξεφύγει, δεν υπήρξες ποτέ υπερβολικός. Τα έφερνες πάντα στα δικά σου μέτρα. Σωστό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Αυτό είναι αλήθεια. Διαφημίσεις.